Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε για άλλη μια φορά στα Μελισσάκια. Ο καιρός έχει κλείσει, είναι περίεργα και σε εμάς έχουν πιάσει αυτές οι καταιγίδες και έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Όχι τρελές διαφορές όμως, εντάξει, είχαμε 34, έχουμε πάει 26, πάλι έχουμε ζεστούλα. Πάλι είναι αρκετά καλά για τα Μελισσάκια μας. Τα Μελισσάκια μας όμως τρέχουν να προλάβουν. Μην ξεπληθείτε η γύρι και το νέκταρ. Φυσικά έχουμε και ανθοφορίες εδώ πέρα, έχουν ανοίξει τα αγριοτρίφυλλα τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά. Θα σας δείξω στο τέλος του βίντεο πώς θα δουλεύουν οι μελισσούλες. Και έχουμε και άρα και αρκετά έως πάρα πολλά και αυτό το μελισσάκι είναι μέσα στα αγριοτρίφυλλα. Εδώ είναι ο αφεσμός που είχα πιάσει την προηγούμενη φορά. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Τι πρέπει να κάνω εγώ για αυτόν τον αφεσμό, τώρα που ο καιρός χαλάει? Η απάντηση είναι, μία απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι τίποτα. Και η δεύτερη απάντηση που, μπορούμε να δώσουμε είναι, αν υπάρχει επάρκεια πλαισίων, να δώσουμε και τροφούλα για να πηγαίνει ακόμα καλύτερα και να πάει σφαίρα. Εμείς τώρα τι περιμένουμε να δούμε όταν ανοίξουμε αυτό? Ότι έχει πάει στα πλαίσια και έχει δουλέψει. Δεν το έχω βάλει όμως από πάνω κυρόπανο και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να έχει δουλέψει πάνω στο καπάκι. Θα δούμε, θα του ρίξουμε μέσα λίγο τροφούλα και θα το κλείσουμε όπως είναι για να το αφήσουμε να δουλεύει μόνο του όλη αυτή την εβδομάδα που θα είναι λίγο δύσκολα. Με ένα κιλό τροφούλα την οποία την έχουμε επιλέξει, είναι γνωστή, σας την έχω ξαναδείξει. Νομίζω θα πηγαίνουν όλα καλά και θα του είναι επαρκής για να γεμίσει όσο γόνο μπορεί να γεννήσει η Βασίλισσα. Πάμε να δούμε. Αν παρατηρήσετε, φαίνεται να δουλεύουν πάρα πολύ καλά στην είσοδο. Εμείς όμως θα δούμε και μέσα τι γίνεται και να δώσουμε και την τροφούλα μας. Από πάνω είναι ένας λωτός, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη καρπόδεση και πέφτουν κάποια κομματάκια, κάποια από τα άνθη του, κάποια από το συνέσμα που φτιάχνει. Λίγο καπνό και ανοίγουμε να δούμε τι έχει κάνει. Λίγο ίσα ίσα θα δούμε το καπάκι, να δούμε τι κάνει και θα το κλείσουμε. Δεν θα το ζωρίσουμε παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Πω, παιδιά, το έχει σφραγίσει γερά. Ωραιότατα, όπως βλέπετε, είναι πάνω στα πλαίσια. Δεν πάει αλλού για αλλού. Αυτό μας βολεύει και μας αρέσει. Ανοίγουμε την τροφούλα. Και κλείνουμε σιγά σιγά και προσεκτικά για να μην σκοτώσουμε μελισσούλες. Δεν υπάρχει λόγος. Τι βρήκαμε στο μελισσάκι? Στο μελισσάκι το είδαμε να πατάει όλα τα πλαίσια. Σίγουρα θέλει και άλλο πλαισιάκι. Είναι αρκετά δυνατούτσικος αφεσμός αυτός που πιάσαμε. Είναι όλα πλαστικά τα πλαίσια και θα το αφήσουμε πλαστικά πλαίσια για να, γιατί θέλουμε να τα γεννήσει και να γίνουν μαύρα και να μπορούμε να τα βάλουμε μετά σε κάποιο άλλο μελισσάκι να μαζέψει μέλι. Και γιατί όχι να δουλεύει αυτό μόνο με πλαστικά, ας πούμε. Είναι πειραματισμοί που κάνουμε γενικότερα αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο. Το έχω ξαναδοκιμάσει και έχω δει ότι δουλεύει. Όταν του βάζει μόνο πλαστικά πλαίσια, τα γεννάει κανονικά. Σίγουρα θέλει και άλλο πλαισιάκι, αλλά τώρα δεν ήταν και ο καιρός, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι πολύ χάλια και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Ψιλομπουμπουνάει κιόλας. Θα το αφήσω έτσι όπως είναι. Το δώσα την τροφούλα του για να είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν βρέχει όλες τις μέρες, αυτό θα έχει να φάει και δεν θα ψοφίζει την πείνα και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Like, subscribe, κουδουνάκι και όλα τα σχετικά παιδιά και τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Σας χαιρετάω. Γεια σας. Με το που άνοιξε το αγριοτρίφυλλο, με τις πρώτες βροχούλες δηλαδή, άνοιξε και οι μελισσούλες το δουλεύουν και το δουλεύουν καλά. Πάρα πολύ καλά. Δέστε. Και έχουμε αρκετού τσκόπο αυτό εδώ πέρα που έχουμε τις μελισσούλες μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δίνει πάρα πολύ μέλι. Έχουν ξεκινήσει να σφραγίζουν τα μελισσάκια μας.